στα πλαίσια της δυτικοευρωπαϊκής φιλοσοφικής παράδοσης. Έχει μάλλον κάτι ερωτήμα και ο ίδιος ο Αριστοτέλης, ο Σογενήτωρας και ο Ισιαρχίας. Αυτός ο πρώτος ζήτησε να εξαντλήσει τη λογική αξιοπιστία σε μόνη την ατομική διαλογική σύγκριση. Η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την εκδοχή της αριστοτελικής φιλοσοφίας και ειδικότερα της αριστοτελικής λογικής πρέπει μάλλον να αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την κατανόηση των αριστοτελικών δεδομένων που πυροδότησε στη δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία του μεσαιωνικού σχολαστικισμού. Η σχολαστική προσέγγιση, κατανόηση και ερμηνεία του Αριστοτέλη είναι οπωσδήποτε συνάρτηση των ιστορικών συνθήκων μέσα από τις οποίες η μεσαιωνική λύση πρωτογνώρισε τις αριστοτελικές συγγραφές. Ο Αριστοτέλης γίνεται ευρύτερα γνωστός και αρχίζει να επηρεάζει το πνευματικό βίο της Ευρώπης σε δύο φάσεις. Μόλις στα μέσα του 12ου αιώνα μεταφράζεται στα λατινικά από τα αραβικά και όχι από το ελληνικό πρωτότυπο. Το δεύτερο μέρος του αριστοτελικού οργάνου, όργανο, αναλυτικά, τοπικά, σοφιστική έννοια. Ως την εποχή εκείνη, η Ευρώπη δεν γνώριζε παρά μόνο κάποια αποσπάσματα της αριστοτελικής λογικής από τη μετάφραση και το σχολιασμό που είχε εκπονήσει ο βοήθειος το βιβλίο «Κατηγορία και Περιερμηνίες». Και σε δεύτερη φάση, στα μέσα του 13ου αιώνα, ολοκληρώνεται το λατινικό κόρπο των αριστοτελικών έργων με τη μετάφραση και των υπόλοιπων βιβλίων, ηθικά, φυσικά, μετά τα φυσικά, περιψυχή κλπ. Αλλά ο αιώνας που μεσολάβησε ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη φάση της λατινικής μετάφρασης του αριστοτελικού έργου αποδείχθηκε αποφασιστικός για την κατανόηση και ερμηνεία του Αριστοτέλη στη Δύση. Είναι κοινή η μαρτυρία των ιστορικών ότι στη διάρκεια αυτού του αιώνα η αριστοτελική λογική γίνεται δεκτή στην Ευρώπη σαν να πρόκειται για το ολοκλήρωμα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, αλλά και σαν αποκλειστικό όργανο για την κατάκτηση της σοφής, θετικής και διαμφισβήτητης γνώσης. Η αλήθεια ταυτίζεται με το αποτέλεσμα της μεθοδολογικής ακρίβειας, η γνώση εξαντλείται στο υποχρεωτικό συμπέρασμα της σοφής συλλογιστικής. Έτσι, όταν ολοκληρώνεται η μετάφραση του αριστοτελικού έργου, είναι πια πολύ αργά για να αντιληφθούν οι δυτικοί τη σχετικότητα της τεχνικής των συλλογισμών μέσα στο σύνολο οικοδόμημα της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Η μέθη του ενθουσιασμού για την αποτελεσματικότητα της σοφής συλλογιστικής δεν αφήνει περιθώρια για την κατανόηση του απεριόριστου δυναμισμού της αριστοτελικής θεωρίας. Το προσωπικό μου συμπέρασμα από τη μελέτη του αριστοτελικού έργου αλλά και του τρόπου με τον οποίο κατανόησε και χρησιμοποίησε το Αριστοτέλη η μεταγενέστερη ελληνική φιλοσοφική παράδοση, τόσο της ελληνιστικής όσο και της πρώτης και μέσης χριστιανικής περίοδου, είναι τούτο. Ότι η αριστοτελική γνωσιοθεωρία δεν αφίσταται και δεν παρεκκλίνει από την ηρακλήτια του Ηράκλειτου ταύτιση του αληθινού με το κοινωνήμα, δηλαδή από τον αποφατικό χαρακτήρα της σύνολης αρχαιοελληνικής γνωσιοθεωρίας. Και αποφατισμός σημαίνει την άρνηση να ταυτίσουμε τη γνώση με μόνη την κατανόηση του σημαίνοντος, δίχως την εμπειρία του σημαινομένου. Σημαίνει δηλαδή αποφατισμός την αποδοχή του κοινού λόγου που συντονίζει και ελοποιεί τις επιμέρους εμπειρίες όντας ο ίδιος μεθεκτός από την εμπειρία ως κριτηρίου αληθείας. Σημαίνει την εκδοχή της αλήθειας ως γεγονότος κοινωνικής δυναμικής. Θα ήθελα να σας προτείνω, σαν αν γίνει κάποια συζήτηση, σαν βασικό άξονα αυτής της θέσης, να συζητούσαμε την διαφορά ανάμεσα στην αλήθεια ως ορθότητα και στην αλήθεια ως μετοχή.
να πειραματιστούμε μήπως αυτή η διάκριση είναι ένα κλειδί για να κατανοήσουμε πέρα εμπορής την πορεία της φιλοσοφικής αναζήτησης μέσα στους αιώνες της ευρωπαϊκής εξέλιξης. Η αλήθεια ως ορθότητα, η λέξη ορθότητα, η έννοια ορθότητα, είναι οπωσδήποτε αναφορική. Προϋποθέτει ορθότητα ως προς. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα μέτρο της ορθότητας, σημαίνει κυρίως μια επικύρωση της ορθότητας. Με πολύ σύντομο σχεδιάγραμμα σκεφτείτε το πώς αυτό το πρόσφερε στη Δύση πολύ εγκαίρως η καταφυγή για λόγους ιστορικούς πολύ συγκεκριμένους, ιστορικής αναγκαιότητας πολύ συγκεκριμένους, το πρόσφερε ό,τι ονομάζουμε σήμερα και ο Δήμος σκεπτιαστικός, το αλάτιο της παρακής έδρας. Ο εκπρόσωπος του Θεού της Γης ήταν εκείνος ο χορέας του αλατίου, επομένως ο εγγυητής της ορθότητας. Όταν οι ιστορικές συνέπειες που προέκυψαν από αυτήν την ταύτιση επισκόπου Ρώμης με την πηγή της εγκυρότητας, οι συνέπειες ιστορικές είναι γνωστές, ας τις κλείσουμε όλες. Αυτή τη στιγμή μιλώ εντελώς σχηματικά, κάτω από τη λέξη μια ολοκληρωτική οργάνωση της αλήθειας. Υπήρξε η αντίδραση. Η αντίδραση του προτεσταντισμού. Με συγχωρείτε για τα άλματα, ένα στυλιάγραμμα κάνω όπως βλέπετε εκτός χειρογράφου, για να υπογραμμίσω πού νομίζω ότι μπορεί να εντοπιστεί το πρόβλημα και η συζήτηση. Ο προτεσταντισμός αμφισβήτησε όχι την αλήθεια ως ορθότητα, αλλά τον εγγυητή της ορθότητας. Όχι πια ο εκπρόσωπος του Θεού και της Γης, αλλά ο Λόγος. Αποτυπωμένος στις γραφές. Άρα, απόλυτη εγκυρότητα έχει σ' όλα σκριπτούρα. Μόνη η γραφή. Το αποτέλεσμα αυτής της ταυτότητας, ορθότητας και γραφής, ήταν επίσης αρνητικό ιστορικά. Παραλαμβάνω τρίτη φορά σχεδιάγραμμα. Δημιούργησε τόσες αυθεντίες όσο και οι ερευνητές των γραφών. Ταυτόχρονα άνοιξε το δρόμο για την εμφάνιση ενός φαινομένου που χαρακτηρίζει πια την νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, του φαινομένου της ιδεολογίας. Η ιδεολογία είναι μια θεωρητική πρόταση για την ερμηνεία της ύπαρξης του κόσμου της ιστορίας, μέσα από τις ιδιοφυείς, κατά δεκτήριο, ιδέες, ενός μεγάλου στοχαστή. Η αιμονή μιας μερίδας ανθρώπων στο αλάθητο περίπου αυτού του στοχαστή δημιουργεί το φαινόμενο της ιδεολογίας και των ιδεολόγων. Όταν και αυτό το αποκοίημα συνεπάγεται ιστορικές επιπτώσεις πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστες, είτε τους θρησκευτικούς πολέμους, είτε ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Δύση, στον αιώνα, στον προηγούμενο αιώνα, εγκαταλείπουμε και αυτή την εκδοχή της αλήθειας ως ορθότητας και αναζητούμε την αλήθεια, αναζητούμε την ορθότητα ως χρησιμότητα. Νομίζω ότι είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει άλλο αλληλεγγύηση αλήθειας, άλλο τεκμήριο αλήθειας, παρά η έμπρακτη χρησιμότητα της γνώσης. Δέστε λοιπόν αυτή την αλυσιδωτή διαδοχή. Το πρόβλημα, παραλαμβάνω, η αλήθεια ως ορθότητα. Πρώτη καταφυγή στο παπικό αλάθητο, δεύτερη καταφυγή στο αλάθητο των γραφών, τρίτη καταφυγή στο ότι δεν έχουμε ανάγκη τη μεταφυσική επικύρωση της ορθότητας. Μας αρκεί, σε πρώτη φάση την παρέλευση αυτή, μας αρκεί η φυσική πραγματικότητα, η φυσική λογική και η λογική του κόσμου. Και όταν και αυτή απολύγει στο χάος των ιδεολογιών, συγκλίνουμε όλοι στο να αποδεχθούμε την ορθότητα ως χρησιμότητα, φτάνοντας στη σημερινή πραγματικότητα που νομίζω ότι είναι σαφές πια ότι έχει μόνο μια κατάρρευση όλου του παραδείγματος. Το αντίθετο ήταν πάντοτε η ελληνική πρόταση, η ηρακλήτια πρόταση της αλήθειας ως μετοχής.
Μετοχή θα πει μετέχω εμπειρικά, κοινωνώ την αλήθεια. Στην πρακτική εμπειρία μπορούμε να το κατανοήσουμε αμέσως όταν πράγματι αναφερθούμε στη δυναμική που έχουν οι σχέσεις μας με τα πράγματα. Το πώς η σχέση, η αμεσότητα της σχέσης και μάλιστα η δυναμική της σχέσης, η οποία προϋποθέτει πάντοτε μια αυθυπέρβαση για να κατορθωθεί η σχέση, η δυναμική αυτή είναι απεριόριστη. Συνεχώς γνωρίζεις, η γνώση τελειούνται και ποτέ δεν πληρούνται. Έχει μια ατέλεστη τελειότητα η δυναμική της γνώσης ως σχέσης, ως μετοχής. Ποιο είναι το κριτήριο της κυρικής της αληθείας? Ήδη το είχε πει ο Ηράκλητος. Δεν είναι ένα τι, είναι ένα πώς. Για τον Ηράκλητο, ο τρόπος της κουπαντός διοικήσεως, για την χριστιανική εμπειρία, η κοινωνία που συνιστά το γεγονός της Εκκλησίας. Κρατήστε το όλο αυτό για την παρέκβαση που έκανα, σε παρέθεση και συνεχίζω. Η δυτική φιλοσοφική ιστοριογραφία στα νεότερα χρόνια δεν γνωρίζει παρά ένα μόνο ιστορικό κανάλι με το οποίο παραδίδεται η αριστοτελική σκέψη και μεθοδολογία. Το κανάλι του σχολαστικισμού και ειδικότερα της θωμιστικής παράδοσης. Δεν υπάρχει ούτε υποψία για ένα ελληνικό διάβασμα του Αριστοτέλη, για το ενδεχόμενο μιας άλλης προσέγγισης στο Σταγυρίτη, διαφορετικής από αυτή που καθιέρωσε στη Δύση ο σχολαστικισμός. Τα πλουσιότητα σχόλια των Βυζαντινών στα αριστοτελικά κείμενα παραμένουν σχεδόν όλα ανέκδοτα και αυτό που κυρίως αγνοείται είναι η δυναμική συνέχεια και οργανική απομείωση της αριστοτελικής φιλοσοφίας από την ελληνική πατρική γραμματεία της Ανατολής. Βέβαια και μόνο η ανάλυση της ιστορικής αυτής μονομέρειας θα απαιτούσε μια ειδική εκτενή μελέτη. Αιώνες ολόκληρους ήταν εντελώς αυτονόητο να θεωρείται η δυτική φιλοσοφία σαν η μοναδική απευθείας εξέλιξη της αρχαιολογικής σκέψης, έστω και ο Αριστοτέλης έφτασε στη Δύση μόλις τον 12ο αιώνα. Μόνο τα πολύ νεότερα χρόνια αρχίζει να γίνεται λόγος η οργανική εξέλιξη και συνέχεια της ελληνικής φιλοσοφίας στον πνευματικό χώρο της συστημικής ανατολής. Η ορθή και ακριβής γνώση, δηλαδή η επιστήμη, είναι για τον Αριστοτέλη μέτρο για την κατανόηση της πραγματικότητας, το δε επιστητών το μετρούμενο. Προηγείται η εμπειρία της πραγματικότητας ως αφετηρία και προϋπόθεση τόσο της επιστήμης όσο και της τέχνης. Όμως, γνωστική βιωματική αμεσότητα εξασφαλίζει όχι μόνο η εμπειρία, αλλά και η θεωρία, με την εξής διαφορά. Ότι η εμπειρία περιορίζεται στις αφορμές των αισθήσεων, ενώ η θεωρία είναι ελεύθερη από κάθε περιορισμό. Η επιστήμη, αν και παράγωγο της εμπειρίας, συνδυάζει την εμπειρία με τη θεωρία, όπως και τη θεωρία με την τέχνη. Μπορεί η επιστήμη να είναι πρακτική, καθαρά εμπειρική, μπορεί να είναι και θεωρητική, αλλά και ποιητική. Η ίδια η τέχνη είναι περισσότερο επιστήμη από την εμπειρία, γιατί ευκολότερα διδάσκεται και γιατί υπερβαίνει την αποσπασματικότητα της επιμέρους αίσθησης και ανάγεται στο καθόλου. Την ίδια αναγωγή προϋποθέτει και η επιστήμη, φυσική, μαθηματική, θεωρητική, που δεν περιορίζεται στα συνδελικότητα, αλλά πάσα του αείοντος ή ως επιτοπολή είναι πάντοτε επιστήμη των κοινών αρχών. Τέχνη, θεωρία και επιστήμη συναντώνται στο καθόλου, καθ' αυτό και αείπορωτάτο της αισθήσεως. Όμως τόσο η αίσθηση των επιμέρους, όσο και η επιστήμη, τέχνη και θεωρία του καθόλου, έχουν κοινή τη δυνατότητα εκφοράς και επαλήθευσης μέσω του λόγου. Η αίσθηση είναι λόγος, λόγος υπολήψεως των ειδών και λέγεται, εκφράζεται, κινείται, κατά λόγο. Ο λόγος εγγυάται την ορθότητα της αισθητής εμπειρίας όταν ορθώς υπολαμβάνει και όταν είναι ορθώς ειρημένος. Η εμπειρία δεν είναι μια αυθαίρετη υποκειμενική βεβαιότητα. Αληθεύει μόνο κατά τον ορθό λόγο.
όπως και η επιστήμη, η οποία άπασα με τα λόγου εστίμη. Η τελική όμως ορθότητα του λόγου δεν είναι απλώς μεθοδολογική, τυπική, βεβαιώνεται κατά αρετή και η αρετή κοινωνίας έργων εστίμη. Την αρετή διείται προς την πολιτεία. Με τα λόγου αποδεικτικότητα της επιστήμης και η καταρρετή ορθότητα του λόγου δεν επιτρέπουν να αυτονομηθεί ως υποκειμενική βεβαιότητα η κατοχή αληθείας, ούτε η εμπειρία και η επιστήμη καθεαυτή, ούτε η ορθότητα του λόγου. Εξάλλου, τόσο η με τα λόγου αποδεικτικότητα, όσο και η καταρρετή ορθότητα, δηλώνουν το δυναμικό χαρακτήρα της επιστήμης και γενικότερα του αληθεύει, τον χαρακτήρα κατορθώματος. Οι επιστήμες συνιστούν μαθήσεις στις οποίες κοινωνούμε ως θεωρή ή ως κριτέ, πάντοτε μέσω του νου που είναι επιστήμης αρχή. Αλλά και ο νους δεν θεωρεί ούτε κρίνει για να επαληθεύσει την επιστήμη ως υποκειμενική βεβαιότητα. Ο νους επαληθεύει όταν είναι ο καταφρόνηση λεγόμενος και η φρόνησης αρετή εστί, έξις αληθής με τα λόγου. Συνέζερκτε δε και η φρόνησης τη του ήθους αρετή και αυτή τη φρονήση, υπερ εμέντης φρονήσεως αρχέ, κατά τα σκηθικά σε συναρετάς, το δε ορθόν των ηθικών κατά τη φρόνηση. Αν η φρόνηση στη σύζευξή της με την αρετή εγγυάται, η οποία αρετή νοείται πάντοτε ως κοινωνία, που πάντες ομολογουσούσιν και έκαστος επιμαρτύρει, η φρόνηση συνιστά κοινωνικό γεγονός, εστί δε και η πολιτική και η φρόνηση η αυτή έξις. Πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο παρά η περιτυμπόλη φρόνησης που ενεργείται ως επιστήμη και τέχνη, ως περί τα ίδια πραγματεία και αποδείχνεται κυριοτάτη των επιστημών η πολιτική, γιατί πραγματευόμενη τα ίδια ζητάει την αποκατάσταση του ανθρώπου στο φύση πολιτικών της ύπαρξής του, που εκφράζεται περισσότερο με τη φιλία και λιγότερο με τη δικαιοσύνη. Μέσα από τη δειγματοληπτική αυτή παράθεση των αποσπασματικών αριστοτελικών διαδικώσεων, έχουμε απλώς μια εικόνα της δυναμικής εκδοχής των θεμελιωδών κατηγοριών της γνώσης, της άρνησης του Αριστοτέλη να ταυτίσει την αλήθεια με μόνη την υποκειμενική διαπίστωση. Η αντιθετική διαστολή που καθιέρωσαν οι δυτικοί ερμηνευτές από την εποχή των σχολαστικών του Μεσαίωνα ως σήμερα, ανάμεσα στην πλατωνική θεωρία και την αριστοτελική λογική, δεν μοιάζει να είναι πάντοτε μια συνεπής ερμηνεία της αρχαιοελληνικής γνωσιολογίας. Θα ήταν μάλλον συνεπέστερο να αναγνωρίσουμε ένα σαφή αποφατισμό στην αριστοτελική σκέψη. Οπωσδήποτε η αριστοτελική λογική προϋποθέτει τον ορθό λόγο ως ορθό ορισμό και ορθή δόμηση αρχιτεκτονική των ενιών και συλλογισμών, αλλά δεν εξαντλεί τη γνώση στον ορισμό και στη δόμηση. Η αληθινή γνώση αναφέρεται τελικά στο λογικό θεωρή, είναι η ψυχή που διανοείται και υπολαμβάνει κατ' ενέργεια μέσω της θεωρίας των ειδών. Και ψυχή είναι ο όλος άνθρωπος, τούτο ζώμη και αισθανόμεθα και διανοούμεθα πρώτος. Μια αποσδιόριστη συμπερίληψη του υπαρκτού, η ψυχή τα όντα πως εστί πάντα. Ο Αριστοτέλης αρνείται τη μάλλον καθιερωμένη στην εποχή του υποδιέρεση της ψυχής σε λογιστικό, θυμικό και επιθυμητικό μέρος. Γι' αυτό τα μέρη, μόρια της ψυχής, μοιάζουν να είναι άπειρα, τρόπο γατινά άπειρα φαίνονται. Αυτές οι αντικειμενικά απροσδιόριστες ή άπειρες δυνατότητες της ψυχής είναι πολύ δύσκολο να ταυτιστούν, έχει πολύ απορία, να χωριστούν ή και να ταυτιστούν με την κατεξοχήν γνωστική δυνατότητα της ψυχής που ο Αριστοτέλης ονομάζει το φανταστικό της ψυχής. Στη δυνατότητα της ψυχής να φαντάζεται, να θεωρεί ως εικόνα το γνωσκόμενο, συγκλίνουν όλα τα μέλη, μόρια των ψυχικών δημιουργιών,
χωρίσουν, ούτε μεταυτίζονται, ούτε και να χωρίζονται από το φανταστικό. Και επειδή δέποτε νοεί αν φαντάζομαι τους η ψυχή, δεν μπορούμε να μιλάμε για γνώση ξέχωρα από τη νοητική φαντασία, τη γνωστική θέα θεωρία, όπως δεν μπορούμε να μιλάμε και για διανοητική μάθηση, δίχως προϋπάρχουσα κατάλληλη γνώση. Πάσα διδασκαλία και πάσα μάθησης διανοητική εκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως. Και μένει πάντοτε αναπόδεικτη η αμεσότητα της γνωστικής εμπειρίας ή των εμέσων αναπόδεικτος. Τελικά η θεωρία είναι το είδιστον και άριστον της γνώσης, αλλά και η μεταφυσική της κατάληξη. Το νόημα της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται στην του Θεού θεωρία των Θεών θεραπεύει και θεωρεί. Και ένα ακόμα τελικό ελεύθερο σχόλιο. Δεν ξέρω σε πόσο έχει τύχει να πέσει στα χέρια του η περίφημη συνέντευξη που έδωσε ο Χάιντεγκερ το 1966, ύστερα από μια σιωπή πολλών ετών, και που τον στροσπήκε και αφορούσε μια απολογία του κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό επεδίωκε στο περιοδικό, για τη σιωπή του στα χρόνια του ναζισμού, όπως και για το γεγονός ότι είχε δεχθεί την θέση του Φρίντερ στο πνευστικό του Χάιντεγκερ. Αυτή η συνέντευξη, πέρα από το κυρίως θέματος που ήταν αυτό, έχει μια κορύφωση ξαφνικά. Όταν ο Χάιντεγκερ λέει ότι πλέον η φιλοσοφία έχει τελειώσει, και έχει τελειώσει ακριβώς λόγω του ότι ο τρόπος της ζωής μας σήμερα είναι η τεχνολογία. Και λέει χαρακτηριστικά, έχετε δει. Το 1966 δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του το 1996. Έχετε δει τις φωτογραφίες που έβγαλαν τη γη από το φεγγάρι. Σε αυτή τη γη δεν υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει πια περιθώριο φιλοσοφίας. Δεν υπάρχει πια περιθώριο να επιβιώσει ο άνθρωπος. Μόνο ένας Θεός μπορεί να μας σώσει. Και του λέει ο Άουξαϊν, το speaker. Η φιλοσοφία σας ήταν μια μηδενιστική φιλοσοφία, εξ ολοκλήρου. Γιατί μιλάτε τώρα για τον Θεό, γιατί είναι ανάγκη να προπαρασκευάσουμε την έλευση του